Ναι. Ναι, ποιος είναι? Βρε, η Ελένη Λουκά, η κυρία Λουκά. Αποστόλη. Τι είναι, βρε Λουκά, τι είναι πάλι? Είμαι πολύ νευριασμένη. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα επειδή είσαι νευριασμένη? Πάντων, ήσουν και αγενής για όλα αυτά που μίλησες. Εσύ δεν είσαι αγενής που παίρνεις εδώ πέρα σε εκπομπές, βγαίνεις στα κανάλια από εδώ από εκεί? Τι είναι αυτό, Ευγένεια? Πάντως έγινε χαμός με μένα και σένα την Ελληνοφρένεια. Άμα το λες εσύ, θα έγινε. Ναι, άκου να δεις τώρα. Θέλω να πω ότι θέλω να σου κάνω ένα αποκλειστικό, να το έχετε σε αποκλειστικό. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τέτοια υποχρέωση όμως. Έχουμε γερμανική κατοχή κυβέρνηση. Γερμανοί κυβερνάνε. Δεν έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε ειρήνη. Έχουμε πόλεμο. Τώρα έχω αντίσταση εγώ. Την Κυριακή. Τι αντίσταση έχεις την Κυριακή? Έχεις αντίσταση? Βρε Απόστολε, τι έγινε την Κυριακή? Το έχετε σε αποκλειστικό. Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου πήγα στον Άγιο που πάω στην εκκλησία. Πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Στον Άγιο Διονύσο τον Αεροπαγίτη. Τι πας και κάνεις, παιδί μου, στον Αεροπαγίτη? Ακόμα πιστεύεις αυτά που λέει η εκκλησία? Να σου πω, βρε Απόστολε. Τι να μου πεις, παιδί μου? Κράζω τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς κράζεις εκεί πέρα μέσα που πας στο πίμνιο? Δεν το κράζεις που κάθεται και τα πιστεύει αυτά τα παραμύθια? Βρε, κάτσε να σου πω. Τι να μου πεις? Αυτό αποκλειστικά. Τι θες? Τι έγινε με την αστυνομία? Η τέταρτη φορά που με πάνε σε αστυνομικό τμήμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι σε πάνε, το πρόβλημα είναι ότι σε αφήνουν. Μόνο εσένα και τον βοφό πάνε και αφήνουν. Αυτό και μόνο πρέπει να σε τιμά. Με σηκώσανε. Μου λένε σήκω και φύγε από την εκκλησία να μην παρακολουθήσω τη δοξολογία, γιατί εγώ φωνάζω, κράζω τους πολιτικούς. Και με λέω όχι. Είσαι μια σύγχρονη επαναστάτρια, αυτό έχω να πω. Με βάλανε στο περιπολικό. Καλά σε βάλανε, γιατί σε βγάλανε, πες μου. Βρε, μπουνιές και κλωτιές από κάτω με χτυπάγανε. Κάτι ξέρανε. Τι? Και τι έγινε, γιατί? Με χτυπάγανε μπουνιές και κλωτιές γιατί φωνάζω τους πολιτικούς και με ρίξαν και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα στο Σύνταγμα. Κατάλαβες, η κατάσταση είναι δραματική και φώναζα προδότες Γερμανοί. Άμα είπες προδότες Γερμανοί και εγώ θα σου ρίχνα. Προδότες Γερμανοί. Αν έλεγες προδότες Έλληνες μπορεί να σου ζόταν η κατάσταση. Γιατί έκραζα τους πολιτικούς, γι' αυτό έγινε. Ναι, αλλά έκραζες τους ξένους πολιτικούς, γι' αυτό τις έφαγες. Ακόμη και το ίδιο έγινε και 28 Οκτωβρίου που περίμενα τη δοξολογία πάλι το ίδιο. Πιστεύω να πες προδότη τον παπούλια. Ναι, φώναζα προδότη Γερμανέ. Τον παπούλια. Ναι, προδότη Γερμανέ, παπούλια. Προδότη Γερμανέ, Αλβανέ, παπούλια Γερμανέ. Δεν τρέπεσαι που μιλάς έτσι σε ένα θεσμό? Ποιος θεσμός? Αυτός που υπηρετεί ο παπούλιας. Με περικυκλώσανε ασφαλίτες αστυνομικοί και με σηκώσαν σαν να τσουβάλει πατάτες. Πώς σε σηκώσαν σαν να τσουβάλει πατάτες? Εσύ 35 τσουβάλια πατάτες και σε σηκώσαν οι αστυνομικοί. Τι φέρανε, με κλάρ ξεπήρανε? Τέλος πάντων, κυρία Λουκά μου. Επειδή κράζω τους πολιτικούς. Ναι, επειδή τους κράζεις και σε μαζεύουν συχνά, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα εδώ πέρα μαϊντανός. Ακούσε, με πετάξαν πάλι στο περιπολικό, με χτυπάγανε οριζόντια. Σου είπα, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πώς ξέφυγες, πες μου, τι έγινε? Με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα πάλι του Συντάγματος, μου πήραν τα στοιχεία και με διώξαν όταν τέλειωσε η δοξολογία, για να μην κράξω τους πολιτικούς προληπτικά. Και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου έγινε το ίδιο, ναι. Και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου. Α, πας και σε μεγάλες εκκλησίες, δεν πας όπου κι όπου. Εγώ συνέχεια φωνάζω, κάνω αντίσταση. Σ' αφήνω, σ' αφήνω, δεν κάνεις συζήτηση. Δεν τελείωσα τη δημοκρατική αριστερά. Σ' αφήνω, έλα, γεια. Σε κλείνω, Λουκά. Κάτω το Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, πιο κάτω, ναι, κάτω, πιο κάτω δεν πάει. Είμαι ενάντια στο Πολυτεχνείο. Καλά που με ενημέρωσες. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γεια χαρά.